Επιτέλους αλλάζει χρώμα η διαγράμμιση στις πιάτσες των ταξί της αίρεσης. Είναι τέταρτη βιομηχανική επανάσταση. Όχι, δεν είναι, ρε Γιάννη. Δεν είναι τέταρτη. Δεν είναι, όχι. Να αλλάξουμε το χρώμα της διαγράμμισης. Είναι αυτό. Σε αν επιμένεις κάτω. Σε παρακαλώ. Τέτοια να είχαμε κάθε μέρα. Τι λες τώρα. Έχουμε πάθει πλάκα τώρα μας. Του Τζούρκε. Κυρίες και κύριοι. Για δείξε. Αλλάζει λοιπόν η διαγράμμιση στις πιάτσες των ταξί στις αίρες. Αυτή είναι η είδηση, για να το δούμε. Μετά την αλλαγή στο χρώμα των οχημάτων των ταξί στις αίρες, που από κίτρινα έγιναν άσπρα, έρχεται άλλη μία αλλαγή στα χρώματα των διαγραμμίσεων αυτή τη φορά. Στο εξής λοιπόν θα βλέπουμε διαγράμμιση στις πιάτσες των ταξί με μπλε γραμμή. Τέτοια μεταρρύθμιση είχαμε να δούμε από την εποχή του Καποδίστρια. Μιλάμε για πολύ μεγάλη τομή. Γενιές και γενιές χάθηκαν με τον καημό να δουν τη διαγράμμιση μπλε. Επιτέλους δικαιώθηκαν. Όσο να είναι ένα μέτρο ανακούφισης. Ξεχάσαμε την ακρίβεια. Μεγάλη υπόθεση. Άλλο άσπρη, άλλο μπλε γραμμή. Μιλάμε η μέρα με τη νύχτα, ε. Άμα μου έλεγες θα πάρεις 1.000 ευρώ σύνταξη αρκεί να μείνει η διαγράμμιση όπως ήταν, μα την Παναγία θα σου έλεγα όχι, ε. Μπλε και ξερό ψωμί.